σε όλους. Δεν σας προσφωνώ όλους με την ιδιότητά σας, γιατί μπορεί να πάρει πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε λίγα λεπτά. Ήθιστε σε τέτοιες συγκεντρώσεις, ας το πούμε έτσι, να χαρίζουμε ευχές, χαμόγελα, χειραψίες και ένα σωρό άλλα τυπικά πράγματα. Όμως εδώ εμείς οικιστήκαμε και είπαμε ότι θα πάμε βάση και θα υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του λαού και αυτός είναι ο μοναδικός μας δείκτης. Με αυτόν τον τρόπο μόνο λειτουργούμε, υπερασπιζόντας τα συμφέροντα των πολλών ενάντια στα συμφέροντα των λίγων. Ζούμε σε έναν τόπο ο οποίος, όπως είπε και ο Θωμάς πριν, χωρίς σχολική στέγη, το νοσοκομείο να κινδυνεύει να κλείσει, υποβαθμισμένο νοσοκομείο, σε έναν τόπο όπου δεν σέβονται ούτε την πολιτιστική κληρονομιά, ούτε φυσιογνωμία του τοπίου, ούτε τίποτα, και σχεδιάζουν να βάλουν πλωτές ανεμογεννήτριες για να βγάλουν κι άλλα κέρδη, εκτός από αυτά που ήδη έχουν, σε έναν τόπο γενικά χωρίς σχολές, σε έναν τόπο που δεν έχουν σεβαστεί ούτε αυτή η κυβέρνηση, όπως δείχνει, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και τώρα, όλοι εσείς οι οποίοι έχετε ανάγκη από αυτά τα πράγματα και από αυτή την ποιότητα ζωής και το παλιό να φύγει και να έρθει το νέο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο εδώ συζητάμε εδώ, θα ήθελα να μου πείτε αν είστε διατεθειμένοι να παλέψετε για αυτές τις ανάγκες σας, διότι δεν θα αλλάξει τίποτα μόνο από εμάς εδώ. Αυτό που πρέπει να κινητοποιηθεί είναι ο κόσμος. Από εμάς εδώ τους εκλεγμένους, ένα τεράστιο ποσοστό έχουν δηλώσει ήδη δημοσιονομική υποταγή, παναπητή. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά ή λέμε, ας πούμε, τα χέρια μας είναι δεμένα και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς κτλ. Το θέμα είναι εσείς, σαν κόσμος, τι θα διεκδικήσετε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω και τον εκπρόσωπο εδώ της κυβέρνησης τι έχει να μας πει για το νοσοκομείο, το οποίο είναι το θέμα το οποίο το συγκεκριμένο έχει κοιμαστεί και να δώσουμε τώρα εδώ μία δήλωση με ποιο τρόπο να υποστηριχθεί το νοσοκομείο μας και οι γιατροί του. Γιατί όταν το παλιό έρχεται σαν νέο, σερμένο πίσω από τα ίδια δεκαλύντια, αλλά που δεν τα αναγνωρίζει κανένας, όταν το παλιό έρχεται σαν νέο και μυρίζει μια τελείως καινούργια μυρωδιά σαπίλας, τότε είναι παλιό ή νέο. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Ευχαριστώ.